σωστά, η κυρία Μιλιανίδου απίστευε έκκληση στη Βουλή να μην επιμείνει στην παράταση του νόμου για ανασχόληση των εκποιήσεων, αλλά να αποδεχθεί την εξαίρεση της κύρας κατοικίας μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Έτσι, συμπλήρωση, θα περιοριστούν οι αντιδράσεις και οι επιπλοκές και η Βουλή θα έχει τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσει την εξέταση των 4 νομοσχεδίων του πλαισίου κανονισμού για την αφαιρεγκαιότητα, ενώ θα επιτραπεί και η κατάληξη σε σχέση με το 5ο νομοσχέδιο αφαιρεγκαιότητας. Η κυρία Μιλιανίδου τόνισε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι προοπτικές για οριστική ρύθμιση των ζητημάτων και για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ποσοτική χαλάρωση, αλλά και για επάνωδο στις αγορές. Από πλευράς του Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κλειρίδης ανέφερε ότι οι κανονισμοί του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας έχουν ελεγχθεί ήδη από την νομική υπηρεσία από τις 13 Ιανουαρίου και έχουν σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ από πλευράς εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Χαραλάμπους ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις με τους δανειστές συνεχίζονται, ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί το 5ο νομοσχέδιο. Όμως παραμένει ανοιχτό το θέμα των εγκύτων και το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας σε περίπτωση αναδιάστρωσης. Συμπλήρωσε επίσης πως την επόμενη εβδομάδα θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο οι τελικές θέσεις των δανειστών και ενδεχομένως το 5ο νομοσχέδιο να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.